Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Είμαι ψυχολόγος και στο YouTube καθημερινός ανεβάζω βίντεο, τα οποία έχουν ω περιεχόμενο την ψυχοεκπαίδευση. Χθε στο κανάλι μα ανέβηκε ένα βίντεο με τίτλο Σχόλια ως ψυχολόγο για γάμο όπου ο γαμπρό χτύπησε την ύφη, πήγε αστυνομία, αλλά ο γάμος έγινε. Όπως σας έχω πει και στο προηγούμενο βίντεο που ανέβηκε νωρίτερα σήμερα, σε αυτό το βίντεο θα διαβάσω δικά σας σχόλια κάτω από εκείνο το βίντεο το χθεσινό, τα οποία τα επέλεξα για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι κάποια σχόλια είναι χρήσιμα για μας, για να κατανοήσουμε περισσότερα πράγματα γύρω από το θέμα που συζητούμε και να πάρουμε τα βαθύτερα μαθήματα που μπορούμε να πάρουμε μέσα από αυτό το ζήτημα. Και ο δεύτερος λόγος είναι για να στυλιτεύσω κάποιες εξαιρετικά κακοποιητικές απόψεις οι οποίες εκφράστηκαν κάτω από το βίντεο. Λοιπόν, η Βίκη έχει γράψει σήμερα κάτω από το βίντεο. Πύργος, οργισμένο ξέσπασμα της μητέρα της νύφης. Μέσα σε εισαγωγικά αυτά που φέρεται να είπε η μητέρα της νύφης, αν μου τη φέρουν πεθαμένη θα τους διαλύσω. Φαίνεται πως αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο γαμπρός σήκωνε το χέρι του πάνω στην νύφη. Παρότι η νύφη επιχειρεί να ρίξει του τόνους, και αυτό το αναφέραμε στο προηγούμενο βίντεο το σημερινό, ότι παρόλο που η νύφη, το θύμα της βιοπραγίας, δικαιολογεί το θήτη αυτό δεν τον καθισταθώ, παρότι η νύφη επιχειρεί να ρίξει του τόνους, υποστηρίζοντας ότι ο σύζυγος της δεν τη χαστούκησε, αλλά την έσπρωξε, παρά τις μαρτυρίες που λένε ότι εκείνη λιποθύμησε από το σοκ, η μητέρα της μιλώντας στο Μέγκα εξομολογείται ότι φοβάται πως θα φέρουν την κόρη της νεκρή. Τον πάτησε στο γάμο και γυρνάει και της έδωσε μια σφαλιάρα, πέφτει κάτω αυτή ξερή, λιπόθυμη και αυτός πάει να φύγει. Ο πατέρας του, η μάνα του, αμέτωχοι όλη, να φύγει το παλικάρι. Καλούμε την αστυνομία, έρχεται η αστυνομία. Δεν μπορώ να επέμβω, μας είπα. Αν τη σκότωνε, δεν θα μπορούσε να επέμβει η αστυνομία. Τι να κάνω εγώ τώρα, πού να πάω, αναρωτιέται η μητέρα της νύφης. Ήμουν μέσα απέναντί του που τη χαστούκησε και με κοίταγε κιόλα. Μπήκε να συνεχίσει το γάμο της, λέω θα κάνεις αυτό το πράγμα και μου λέει ναι. Και μπήκε μόνη της με κλειστές τις πόρτες και ήρθε η αστυνομία και μου λένε είναι ενήλικη, αφήστε την. Αν μου τη φέρουν πεθαμένη θα τους διαλύσω, είπε η γυναίκα. Όπως λέει η μάνα της νύφης, όπως φέρεται να λέει η μάνα της νύφης, ο γαμπρό ούτε γραβάτα δεν φόραγε. Ήταν έτοιμο για ξύλο. Δεν ήθελε να κάνει το γάμο την παραμονή το βράδυ. Γιατί εγώ είμαι παντρεμένη δεύτερη φορά, έχω δεύτερο άντρα, να μην παρουσιαστεί ο άντρα μου πουθενά στη φωτογραφία, γιατί του χρόνου λένε μπορεί να έχω άλλο. Μάλιστα. Είμαι ακόμα νοσοκομείο, γιατί χθε το βράδυ πήγα στο νοσοκομείο. Με ενέσει ήμουνα και με χάπια, για να μπορώ να στέκομαι όρθια, είπε η μητέρα τη την είχε χτυπήσει ξανά. Όπως φαίνεται, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο γαμπρός σήκωνε το χέρι του πάνω στην ύφη. Στο παρελθόν, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η μητέρα της, το είχε ξανακάνει. Τώρα, δεν ξέρω από πού βρήκε η Βίκη αυτές τις πληροφορίες, τις οποίες έγραψε σε μορφή σχολείου κάτω από το βίντεο. Υποθέτω ότι τις έχει παρακολουθήσει στις ειδήσει. Και τις κατέγραψε για το κανάλι γιατί ήξερε ότι θα έκανε αυτό το βίντεο τώρα. Δεν μπορώ δηλαδή να είμαι σίγουρη για την εγκυρότητα αυτών των πληροφοριών. Εάν όντω αυτά έχει δηλώσει η μητέρα της νύφης και αν όντω αυτά ισχύουν, δίνεται μία άλλη διάσταση, η οποία συμφωνεί με το βίντεο που βγήκε νωρίτερα σήμερα, όπου μιλήσαμε εις βάθος για τη συνεξάρτηση, η οποία είναι μία πολύ προβληματική συνθήκη, η οποία σπρώχνει αυτή η συνεξάρτηση τα θύματα να δικαιολογούν το θήτη τους και να υποστηρίζουν το θήτη τους. Τώρα, το κομμάτι εκείνο το οποίο φέρεται η μητέρα της νύφης να είπε ότι ο γαμπρός δεν ήθελε να παρουσιαστεί στη φωτογραφία του γάμου δεύτερο σύζυγος της μητέρας της νύφης, ο οποίος δεν ήταν ο πατέρας της προφανώς, δείχνει σίγουρα μία κοινωνική προκατάληψη, δείχνει ένα μισογυνισμό, και δείχνει μία εντελώ εντελώς αρνητική εικόνα που είχε ο γαμπρός, αν ισχύουν όσα φέρεται να είπε η μητέρα της νύφης, για μία γυναίκα η οποία χωρίζει και ξαναπαντρεύεται. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι ένας παροχημένος τρόπος σκέψης, ένας... Α, τρόπος Τρόπο σκέψη βγαλμένο από έναν ηθικό μεσαίωνα και έναν κοινωνικό μεσαίωνα υπάρχει το 2024 και δυστυχώ θα το δούμε αυτό και σε σχόλια παρακάτω. Ξαναλέω ότι δεν μπορώ να είμαι σίγουρη για τις πληροφορίες αυτές που κατέγραψε η Βίκη. Η Βίκη είναι σοβαρό πρόσωπο. Είμαι σίγουρη ότι τις έχει μεταφέρει έχοντας γνώση, αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρη. Λοιπόν, τώρα θα σας διαβάσω ένα άλλο σχόλιο, το οποίο έγραψε χθε μια κοπέλα η οποία έχει καταγωγή από τον πύργο Ηλίας. Με το ψευδόνυμο Ελεύθερη Ψυχή. Ω πυριώτησα θα κάνω και εγώ τις υποθέσεις μου μέσω των δικών μου εμπειριών. Το ζευγάρι είχε και ένα παιδί αποκτήσει εκτός γάμου, ενώ πριν από το γάμο. Διάβασα κάπου ότι μετά το γάμο θα ακολουθούσε η βάπτιση του παιδιού όπως και έγινε. Συνεχίστηκε ο γάμος και η βάπτιση και κλεισμένον το θυρών της εκκλησίας. Επίσης, στενό οικογενειακό πρόσωπο λιποθύμησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Προφανώς αναφέρεται στη μητέρα της νύφης. Η Αγία Ελληνική Οικογένεια πιθανολογώ ότι έπεισε την κοπέλα να δώσει τόπο στην οργή και να γίνει ο γάμος και η βάπτιση του μωρού. Γιατί? Για το τι θα πει ο κόσμος? Για το τι θα πει στο παιδί της που δεν θα το έχει αποκαταστήσει θρησκευτικά? Ο oh, ναι, εδώ στην περιοχή μας μετράει πολύ το πιστοποιητικό θρησκευτικού γάμου, κοινό Στεφανοχάρτη. Πού ζούμε? Εγκατακλείδη, το θύμα έβαλε πάνω από την υγεία της τη σωματική και ψυχική τα κοινωνικά στερεότυπα, τα πυριώτικα. Κάτι που έκανα και εγώ πριν 35 χρόνια. Παντρεύτηκα έναν άρκισο για να μην στενοχωρήσω την οικογένειά μου. Εύχομαι η νύφη να χωρίσει σύντομα πριν τη βγάλει τον καρκίνο ο γαμπρό, όπω έγινε με μένα. Τώρα ζω όπω εγώ θέλω, αδιαφορώντα για τον κόσμο και είμαι υγιέστατη. Μία κυρία η οποία μας γράφει ότι είναι από την περιοχή του Πύργου, του Πύργου Ηλίας και υποθέτει για ποιους λόγους ίσως η κοπέλα συνέχισε το γάμο. Φυσικά, ε, εφόσον έχουμε διαβάσει προηγουμένως το σχόλιο της Βίκης όπου λέει ότι η μητέρα της έχει δηλώσει στην τηλεόραση του Μέγκα ότι δεν ήθελε να γίνει ο γάμος... Βέβαια δεν γνωρίζουμε ο πατέρας της κοπέλας αν είναι εν ζωή και τη στάση πήρε, δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε αυτά. Σίγουρα όμως βλέπουμε την αγία εντός πάρα πολλών εισηγωγικών ελληνική οικογένεια να θαυματουργεί και πάλι. Μία άλλη κοπέλα έγραψε «Έπρεπε να γίνει ο γάμος να έχει το παιδί πατέρα». Μετά το βάφτισαν, μεγάλο παιδάκι. Αυτό το σχόλιο το βρίσκω εντελώς άκυρο. Το παιδί έχει πατέρα είτε αυτό γεννηθεί μέσα σε γάμο είτε εκτός γάμου. Το να πρέπει να γίνει ένας γάμος για να έχει το παιδί πατέρα είναι ένας τρόπος σκέψης εξαιρετικά παροχημένος. Στην ελληνική κοινωνία και στην κυπριακή κοινωνία που πολύ συχνά έχουμε γάμο βαφτίσεις πλέον, δηλαδή που ένα ζευγάρι μένουν μαζί, διαμένουν μαζί, κάνουν μωρό λίγο καιρό συνήθως πριν από τη γέννα, παντρεύονται με πολιτικό γάμο, τόσο ώστε το παιδί να έχει στο πιστοποιητικό γέννηση το όνομα του πατέρα χωρί δυσκολία, γιατί αν γεννηθεί ένα παιδί εκτό γάμου και εκτό πολιτικού γάμου, πρέπει να κάνει αναγνώριση τέκνου, να προβεί σε αναγνώριση τέκνου ο πατέρα. Στη σημερινή εποχή δεν χρειάζεται να γίνει ο θρησκευτικό γάμο για να έχει το παιδί πατέρα. Και το αν βάφτισαν ένα παιδάκι μεγάλο ή μικρό, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει σημασία. Η κοπέλα γράφει εδώ πέρα ότι έπρεπε να γίνει ο γάμος, να έχει το παιδί πατέρα, επειδή ήταν αβάφτιστο και ήταν μεγάλο παιδάκι. Διαφωνώ με αυτό το σκεπτικό. Ένας άλλος χρήστης του διαδικτύου, ο οποίος μπήκε οπωσδήποτε σε απόκρυψη, γράφει «Μωρή πατσαβούρα, σε μένα αναφέρεται». Γιατί δεν λες την αλήθεια ότι όλες τώρα είστε ανώμαλες και δεν μπορείτε να έρθετε σε αν δεν σας κοπανίσει ο άντρα και τους λέτε αδερφές όσους δεδέρνουν. δεν δέρνουν πόσες έχω γνωρίσει που τις ρώτησα τι θέλω στο σεξ και μου είπαν θέλουν βία δεν ξέρω ποιες έχεις γνωρίσει σίγουρα όμως αυτές που έχεις γνωρίσει δεν αντιπροσωπεύουν όλες τις γυναίκες εκτός και αν έχεις γνωρίσει όλες τις γυναίκες Καταρχήν δεν θα έπρεπε να γίνει ο γάμος ούτε και ούτε ανοιχτών των θυρών και ο γαμπρός θα έπρεπε να φύγει γιατί η Πατσαβούρα Κάμπια μιλάει με αχαρακτήριστους χαρακτηρισμούς για το θύμα της βίας. Γιατί η Πατσαβούρα Κάμπια ήταν άλλη μια ανώμαλη σαδομαζοχίστρια μη σανδρή που ούτε στην ημέρα του γάμου της δεν σεβάστηκε τον άντρα που υποτίθεται ότι αγαπούσε. Λέει όλα αυτά τα φρικτά για το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας επειδή εξάσκησε το γελίο, ξαναλέω, έθιμο του να πατήσει το πόδι του άντρα. Αλλά ο γαμπρό ήταν κι αυτό ηλίθιο. Γιατί προτίμησε τη σάπια ανώμαλη από τη μαλακία, δηλαδή την αυτοικανοποίηση, όπου χίλιε φορέ καλύτερα μαλάκα παρά ανώμαλο ψυχοπαθή σάπιο με μια σάπια ανώμαλη κάμπια. Είναι εσχρό αυτό το σχόλιο. Είναι εμετικό. Είναι φοβιστικό ότι υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται και παίρνουν και το χρόνο να γράψουν αυτά τα πράγματα. Και συνεχίζει με κατάρε. Μακάρι να κάνετε όλε στήρωση και να μην γεννάτε ότι ένα παιδί, επειδή όλε είστε μίσαντρε, ανώμαλε, αδομαζοχίστριε και τα παιδιά σα βγαίνουν με βαριά κληρονομικότητα, ψυχοπαθή, νευρασθενικά. Γι' αυτό υπάρχει όλη αυτή η βία και τα ναρκωτικά από τα σχολεία μέχρι εμφύλοι και θρησκευτικοί πόλεμοι. Ό,τι να είναι τη παράκρουση. Τη Όπω η Ουκρανία και η Γάζα, και όσοι νομίζουν ότι αν θα παντρευτούν μια ανώμαλη ότι θα είναι ευτυχισμένοι, είναι πολύ λίθοι. Μάλιστα, το πρόβλημα είναι ότι ο άντρα θα παντρευτεί μια ανώμαλη Όχι ότι ο άντρα χτυπάει τη γυναίκα. Φταίει η ανώμαλη κατά τα λεγόμενα αυτού το του αχαρακτήριστου προβληματικού ανθρώπου που γράφει αυτό το σχόλιο. οχετός και το σχόλιο εμετό. Το διαβάζω όμω αυτό το σχόλιο για να δείτε ότι υπάρχουν. Ανάμεσά μα και ίσω είμαστε εμεί ανάμεσά του άνθρωποι με πολύ προβληματικά μυαλά. Και όσοι νομίζουν ότι αν θα παντρευτούν μια ανώμαλη σαδομαζοχίστρια, ότι θα είναι ευτυχισμένοι, είναι πολύ λύθιοι. αφού πολύ σύντομα και αυτά τα σαπ και ανώμαλα σαδομαζοχιστικά παιχνίδια θα τα βαρεθούν οι και δυο και θα χωρίσουν. Είπε, λέει σε μένα, ότι σε έδινε ο αδερφό του άντρα σου επειδή πρόσβαλε στη μάνα του και γι' αυτό χώρισε τον άντρα σου. Άρα κι εσύ είσαι μια σαδομαζοχίστρια, ανώμαλη που χώρισε τον άντρα σου γιατί δεν ήταν άντρα. Ό,τι να είναι. Ο καθένα με το δικό του αρρωστημένο σκεπτικό που σκέπτεται προβάλλει ότι και οι άλλοι έχουν το ίδιο αρρωστημένο σκεπτικό. δεν ήταν άντρα να σε δει και αυτό όπω αδερφό του. Αλλά ακόμα και αν έμπαινε ο άντρα σου στο ανώμαλο σου σαδομαζοχιστικό παιχνίδι, τότε πολύ σύντομα θα φαριόσα και δυο και θα χωρίζατε έτσι κι αλλιώ όπω όλοι. Αυτό υποθέτει ότι οι άνδρε δέρνουν τι γυναίκε επειδή οι γυναίκε θέλουν ξύλο. Αυτό μας λέει ότι υπάρχει ενδοοικογενειακή βία, υπάρχει βία προς τις γυναίκες, επειδή οι γυναίκες είναι ανώμαλες, σαδομαζοχίστερες και θέλουν ξύλο. Δεν έχω πτυχίο ψυχολογίας. Αυτό είναι ξεκάθαρο πως δεν έχεις πτυχίο ψυχολογίας. Αυτό είναι πέρα από προφανές ότι δεν έχεις πτυχίο ψυχολογίας. Αλλά από εμπειρία δεν μου είναι πλέον δύσκολο να σας ψυχολογήσω. Θα σου πω τι θα μας κάνεις. Ό,τι αρλούμπες κατεβάζει το μυαλό σου λες και θεωρείς ότι μας Πρώτα απ' όλα δεν είναι όλες οι γυναίκες το ίδιο, δεν είναι όλοι οι άνδρες το ίδιο. Επιπλέον έχω να πω ότι δεν είναι έτσι το γυναικείο φύλλο, αλλά απλά τώρα έτσι ανώμαλες καταντήσανε όλες γιατί ακολουθήσατε την παντελώ διαπαιδαγώγηση από τις μανάδες σας και φυσικά όλες είστε μαμόθρευτες αφού αποδεχτήκατε τη σαπίλα που σας δίδαξαν οι μανάδες. Παραλήρημα, παραλήρημα, παραλήρημα βλακώδες εμετικό παραλήρημα. Όπου ούτε στα ζώα δεν συναντάμε τη σάπια ανομαλία που έχουν οι γυναίκε τώρα, μισογενισμό στο έπακρον. Αυτό ο άνθρωπο είναι ικανό να σκοτώσει γυναίκε, όχι γυναίκα. Γυναίκε. Ούτε και στα σαρκοφάγα θηρία όπω του λύκου, όπου η λύκη ένα καλεί το λύκο, μετά στείνεται και κάθεται και τα και τελειώνει φυσιολογικά και δεν το δαγκώνει για να τη δαγκώσει και αυτό, μήπω μπορέσει να αρχίσει Τελειώσει και αυτή και φυσικότερα ξεχωρίζει κάποια αρσενικά και τα βάζει στα ράφια όπω κάνουν όλε τώρα. Που όπου αυτό ο άντρα έχει φοβερό πρόβλημα με τον ανδρισμό του, έχει φοβερό πρόβλημα με το πώ νιώθει για τη σεξουαλικότητα του και το προβάλλει πάνω σε όλε τι γυναίκε. Ακόμα και στα ελουροειδή τα θηλυκά δεν είναι σαν αλλά απλά θέλουν να μένουν όλα παρθένα έχοντας κάβλες και τα αρσενικά αφού δεν βρίσκουν θηλυκά που να θέλουν να πηδηχτούν ορμάνε και βιάζουν τα θηλυκά αλλά δεν υπάρχει σαν μοσάνα μεταξύ τους. Το παίζεις και ψυχολόγος και τίποτα δεν λες να ενημερώνονται. Ναι, το παίζω ψυχολόγος και δεν είμαι. Και είμαι ανώμαλη και σαν δομαζοχίστρια και τον άνδρα μου τον χώρισα επειδή δεν με έδερνε. Πω, 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 πω. Και πρέπει να ενημερώσω τον κόσμο, να μάθουν ότι είμαστε όλε ανώμαλε, σαν δοχίστριε, γιατί ίσω αυτού του έτυχε να γνωρίσει μία γυναίκα. Γιατί δεν τον κόβω να έχει γνωρίσει περισσότερε από μία γυναίκα, που να είχε αυτά τα χαρακτηριστικά ή να θεώρησε αυτό πω είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Άρα όλε, νόμο είναι έτσι. Και τίποτα δεν λε να ενημερώνονται κυρίω οι σύγχρονοι άντρε και να μην παντρεύονται καμιά. Ούτε να συζούν, ούτε να κάνουν σχέση, παρά μόνο λοβλακίε στην ορθογόνια οθόνη λε. Μάλιστα. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, οι οποίοι γράφουν ολόκληρα κατεβατά. Δεν ξέρω ποιο είναι, ούτε θέλω να ξέρω, έβγαινε χρήστη γιώτα π.χ. γιώτα Δεν μπορώ να τον ονοματίσω άνθρωπο, αυτό το άνθρωπο ιδέε που έγραψε αυτό τον οχετό μίσου και κακία. Εάν γνωρίζετε προσωπικά αυτό το πρόσωπο, αποφεύγετε του. Στο δικό μας το κανάλι έχει μπει σε απόκρυψη. Εάν τυχόν γνωρίζετε αυτό το πρόσωπο που είναι ο χρήστη αυτού του προφίλ, αποφεύγεται το πάση θυσία, γιατί είναι μισάνθρωπος. Μισάνθρωπος, μισογίνης, γεμάτος φανατισμό, κακία. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει έναν παρανοηδή τρόπο σκέψης, που δεν υπακούει σε καμία λογική και είναι επικίνδυνο πρόσωπο. Πάμε τώρα στο επόμενο σχόλιο. Η Μέρη Γιαννούλη. Αυτό το έθιμο δείχνει ότι ενώ ήταν βγαλμένο από την τότε πατριαρχική κοινωνία δεν έχει εκλείψει γιατί η γυναίκα συνεχίζει να φοβάται τον άντρα και να θυματοποιεί τον εαυτό της. Εδώ απλά δεν έπρεπε να γίνει ο γάμος και ότι συνεχίστηκε δεν φταίει κανείς άλλος αλλά η ίδια. Δεν είναι δυνατόν να μένει σε μια τελετή μόνο για τα μάτια του κόσμου και να μην υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου. Μπορούσε να τον καταγγείλει, Σίγουρα θα έβρισκε το δίκιο τη γιατί είχε μαρτυρίε από όλο τον κόσμο. Καταλήγω απλά σε ένα συμπέρασμα. Οι γυναίκε πρέπει να δυναμώσουν, να υψώσουν το ανάστημά του, να πάψουν να φοβούνται ανθρωπάκια σαν κι αυτόν που σήκωσε χέρι επάνω τη. Αλλά δυστυχώς πολλέ νιώθουν αδύναμε, εξού και τα αποσόδια βία. Σίγουρα θα είχαμε αποφύγει πολλέ γυναικοκτονίε. Η κοπέλα εδώ λέει ότι. Φταίει η νύφη που συνεχίστηκε ο γάμος. Εγώ θα πω φταίει η συνεξάρτηση της νύφης. Γιατί όταν λέμε φταίει η νύφη, επαναθυματοποιούμε το θύμα βίας. Μια άλλη φίλη, η Εφη Ελευθερίου, γράφει, διαβάζω εδώ ότι έπρεπε να γίνει ο γάμος για να γίνει μετά η βάπτιση του παιδιού. Αυτό δεν ισχύει, η βάπτιση μπορεί να γίνει. Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι ναι, μπορεί να γίνει η βάπτιση χωρίς οι γονείς να είναι θρησκευτικά παντρεμένοι. Μια άλλη χρήστρια, Αγγελική καγράφει Λυπάμαι για το κορίτσι πραγματικά, μακάρι να μπορούσε να δει τι συμβαίνει. Χρειάστηκα χρόνια ψυχοθεραπεία για να δω από την τύφλωση που είχα μεγαλώνοντα τυφλή, ιδρυματοποιημένη μέσα σε ένα κακοποιητικό οικογενειακό περιβάλλον. Είχα παντρευτεί πριν 11 χρόνια, στο γαμήλιο ταξίδι με έβριζε, δεν με έδιρε ποτέ, αλλά με κακοποιούσε λεχτικά και ψυχολογικά. Δεν μπορούσα να φύγω αμέσω. Κατάφερα να βρω τη δύναμη με ένα μικρό παιδί να το χωρίσω μετά από τέσσερα χρόνια έγγα βίου. Θυμάμαι τον τότε αυτό μου και τον συμπονώ πολύ. Λυπάμαι για όσα χρειάστηκε να περάσει για να αναγνωρίσω σιγά σιγά την αξία μου. Ευχαριστούμε, κυρία Θέκλα, την τοποθέτηση. Και εμεί σε ευχαριστούμε, επειδή μα δίνει ένα παράδειγμα ότι μπορεί μια κοπέλα, ακόμη και βρίσκεται πολύ βαθιά μπλεγμένη, να βρει τη δύναμη και να καταφέρει να γλιτώσει. Μια άλλη φίλη γράφει, η Κριστίν Αντι. Θέκλα, μου καλησπέρα. Ο τύπο είναι κομπλεξάρα, ακραβίος, Δυστυχώ η κοπέλα του δικαιολόγησε πλήρω. Συνεξάρτηση ρωτάει μέσα στην παρένθεση. Και ακόμα χειρότερα του ζήτησε να συνεχίσουν την τηλετή. Τρομαχτικό, όντω είναι τρομαχτικό. Επίση, εκτό από την απαράδεκτη στάση του άντρα, απαράδεκτη ήταν και η στάση τη γυναίκα, όπου τελικά τον υπερασπίστηκε, την είπε στου συγγενεί που τη έλεγαν να σταματήσει το γάμο. Γιατί το κάψα όλοι για ένα γάμο ενώ είναι ανώριμοι, Εύχομαι η κοπέλα να ψυχοεκπαιδευτεί και να βγει σύντομα από αυτό. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι δυναμικέ τη σχέσει του ζευγαριού ακριβώ πώς είναι, ούτε τι δυναμικέ τη σχέσει τη κοπέλα με του γονεί τη, με τη μάνα τη, με τον πατέρα τη, με τα πεθερικά τη. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι δυναμικέ τη σχέσει. Αυτό που είναι ξεκάθαρο όμω είναι ότι δεν είναι κατάλληλη για γονεί ούτε η κοπέλα ούτε το κοπέλι. Ξεκάθαρα όμω. Αλλά. Όπω έγραψε κάποια άλλη προηγουμένω, έπρεπε να γίνει ο γάμο για να βαφτιστεί το παιδί, για να έχει το παιδί πατέρα και το παιδί ήταν πολύ μεγάλο και δεν βαφτίστηκε. Αυτά μα φάγανε τα εξωτερικά. Και τα τυπικά. Και τα καθώ πρέπει. Μια άλλη φίλη γράφει. Α, παιδάκι 11 χρονών στην περιγραφή του βλακώδους πατήματος δηλαδή ένα παιδάκι που γνωρίζει ίδια σε ηλικία 11 ετών όταν άκουσε το περιστατικό είπε ότι αν ήταν στη θέση του γαμπρού θα τη στραβοκοίταζε, αλλά δεν θα θύμωνε, ούτε φυσικά θα τη χτυπούσε. Παιδάκι 11 χρονών, χωρί αναπτυγμένου πρόσφυγε με το οποίο λόγου. Ακριβώ. Ακριβώ αυτό δείχνει ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η βία που εξάσκησε ο γαμπρό. Σε καμία περίπτωση. Η Άντζη γράφει, θέκλα μετά από τα σχόλια που βλέπω κάτω από αυτό το βίντεο, θέλω να σε παρακαλέσω για κάτι. Συνέχισε, μη σταματά. Έχει πολλή δουλειά ακόμα. Σε ευχαριστώ που υπάρχει στη ζωή μου. Η Νιζέτα Γλαία λέει, αποθητικό μοτίβο συμπεριφορά τη αγία ελληνική οικογένεια. Πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να έχουν συλλάβει τον μάγκα γαμπρό για αυτόφορο. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Αυτό λέει ο νόμο, αλλά εδώ γιατί δεν εφαρμοστήκε. Δεύτερον, καλά η νύφη που μάλλον ήταν σε κατάσταση σοκ. Η οικογένεια τη νύφη γιατί δεν την απομάκρυνε μαζί με το παιδί από την Εκκλησία, Νομίζω ότι το αρχικό σχόλιο τη Βίκη που διάβασα, αν όντω ισχύει και είναι αυτά τα λόγια, όντω τα έχει πει η μάνα, δίνουν κάποια εξήγηση. Τι περιμένουν, Άλλη μια τραγωδία γυναικοκτονία για να βγαίνουν και να κλαίνε στα κανάλια. Όσο για την νύφη, να πιστέψουμε ότι βίωνε για πρώτη φορά κάτι τέτοιο, εγώ δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι για πρώτη φορά το βίωσε. Δεν το πιστεύω αυτό ο ψυχολόγος ακούγοντας το. Πολύ αμφιβάλλω και αναρωτιέμαι με τέτοια υποβόσκουσα κατάσταση ήθελε αυτόν τον γάμο. Και μη μου πει κανεί προ χάρη του παιδιού διότι θα εξοργιστώ με την υποκρισία και το κουκούλωμα. Διότι το πρώτο θύμα είναι το ίδιο το παιδί. 21ο αιώνα και ζούμε στο μεσαίωνα. Αν επιτρέπει. Συμφωνώ. Ένα άλλο προφίλ πάλι που έχει κάτι αρχικά που δεν τα καταλαβαίνω, κάπα, κάπα, μη, μη, παύλα, N 2UH, ξέρω εγώ. Και τροποποιήθηκε κιόλα όλα στο σχολείο Φαντάζομαι το είχε γράψει χειρότερα και το έφτιαξε. Και δύο φταίνε. Η νύφη με τη συμπεριφορά τη δεν σεβάστηκε την τελετή. Φέρθηκε σαν να ήταν σε παράσταση. Αυτή προκάλεσε το επεισόδιο. Μάλιστα, αυτή η νύφη. Η νύφη το προκάλεσε. Τι και είναι αυτά. Όποιο κάνει θρησκευτικό γάμο πρέπει να δείχνει την ανάλογη ευσέβεια. Όχι να παίζει, μάλιστα. Δεν θα βρίσκαμε και ένα σχόλιο να επαναθυματοποιεί το θύμα. Εδώ βρήκαμε πολλά, όχι ένα. Ο γαμπρό που χειροδίκησε είναι απαράδεκτος και έδειξε κακό χαρακτήρα που δεν προϊονίζει καλό συζυγικό βίο. Ο γαμπρό έπρεπε να διακόψει την τελετή και να απαιτήσει συγγνώμη από την ύφη μπροστά σε όλου για την ασεβή συμπεριφορά τη στην τελετή, όχι στον εαυτό του, χωρί να χειροδικήσει. Και ο παπά το ίδιο. Μάθετε να σέβεστε, δεν είναι όλα παιχνίδι, ούτε αρένα φαλοκρατισμού ή χειραφέτηση. Άιντε, άιντε και εσύ από εκεί που ήρθε. Είσαι αποστάκια Γυναίκα είναι αυτή. Δεν δείχνει όνομα, λένε σίγουρα γυναίκα. Κάνει ένα σχόλιο στο οποίο δείχνει ότι είναι δίκαιη και δείχνει λάθο και στον ένα, λάθο και στον άλλο. Αλλά τελειώνει αυτό το σχόλιο λέγοντα ότι πρέπει να σεβαστούμε την τελετή, όχι του ανθρώπου. Όχι του ανθρώπου, την τελετή. Και να μάθουμε να σεβόμαστε δεν είναι όλα παιχνίδι, ούτε αρένα φαλοκρατισμού ή χειραφέτηση. Μάλιστα. Πάνω απ' όλα η τελετή. Πάνω απ' όλα η εκκλησία. Πάνω απ' όλα ο γάμο ο θρησκευτικό. Πάνω απ' όλα. Στεφάνι στο κεφάλι μα. Κορώνα στο κεφάλι μα. Πάνω απ' όλα. Η τελετή. Και τη γράφω εγώ προκάλεσε. Ακολουθώντας ένα τόσο διαδεδομένο βλακό μεν αλλά διαδεδομένο έθιμο σοβαρολογείται τη γράφω και μου απαντάει, βεβαίω και σοβαρολογό. Σιγά τώρα ο καθένα που γράφει αρλούμπες, δεν σοβαρολογούσε. σε φυσικά και σοβαρολογού, γι' αυτό και μπαίνουν στον κόπο να τι γράψουν. Αυτή το προκάλεσε, δείχνοντα ασέβεια και ελαφρότητα σε μια κορυφαία στιγμή για τη ζωή του ζευγαριού. Ναι, η κορυφαία στιγμή είναι την ώρα που κάνει την τελετή. Αυτή είναι η κορυφαία στιγμή. Αλλά αυτό το έθιμο εντό αγωγικών δεν έχει καμιά θρησκευτική βάση. Είναι απλώ ένα καραγκιοζυλίκι και ευτελίζει τη θρησκευτική τελετή. Μάλιστα, αυτό είναι το θέμα μα. Ότι είναι η το βλαχομπαρό και έθιμο και ευτελίζει τη θρησκευτική τελετή. Η νύφη δεν σεβαστήκε το μυστήριο και το περιβάλλον τη Εκκλησία. Ήθελε να παίξει εντό αγωγικών. Κανένα που έχει θρησκευτική συνείδηση δεν κάνει τέτοια καραγκιοζυλίκι, εντάξει, έκανε καραγκιοζυλίκι με στην Εκκλησία, καλά να πάθει που σέδαιρε. Και όποιο δεν έχει, δεν πρέπει να κάνει θρησκευτικό γάμο. Αν σε έκανε πολιτικό που δεν έχει το επίμαχο από, απόσπασμα. Ο γαμπρό απαράδεκτο. χειροναχτική βία. Το χειρονακτικό καπαλού παραπέμπει. Χειροναχτική βία η φυσική βία. Δεν ασκούμε ποτέ, ακόμη δε περισσότερο, όταν είμαστε πρωταγωνιστέ σε μυστήριο τη Εκκλησία. Το μυστήριο, η τελετή, η Εκκλησία. έπρεπε να πετήσει συγγνώμη και σεβασμό στην τελετή. Με τη μέγιστη αυστηρότητα, αλλιώ να σηκωθεί και να φύγει. Αχ, Θεέ μου, λυπάμαι. Λυπάμαι όσου έχουν πεθερά, μάνα, δεν ξέρω εγώ τι κουνιάδα του. Λυπάμαι αφάνταστα. συν Συμπεθέρα αν σε έχουν, συνάδελφο αν σε έχουν. Πω, πω, πω. Εν τω μεταξύ γράφει με άπτεστη ορθογραφία. Άρα είναι και μορφωμένο το, το άτομο που γράφει αυτά τα πράγματα. Αντί αυτού επιδίωξε να δείξει εγωιστική πυγμή έναντι τη συζύγου του. Εις είπαμε βεβαίω. Το σωστό νέκινγκ γίνεται με εις αποστακισμό. Αλλά είπαμε πάνω απ' όλα η τελετή, όχι άνθρωποι, όχι ανθρώπινη αξιά. Η τελετή, η τελετή, καραγκιουζηλίκια στο ναό. Και ο παπάς έπρεπε επίσης να πετύσει συγγνώμη και από τους δυο που επέδειξαν ασέβεια. Ασέβεια στην τελετή, επιπολαιότητα και εγωισμό, αλλιώ να μην συνέχιζε το γάμο. Υποτίθεται ότι δίνει ευλογία με τη χάρη του Θεού. Ευτυχώ που έγραψε το υποτίθεται. Μου φαίνεται παράδοξο πέραν το άτομο όπω εσένα έβαλε το υποτίθεται δίνει ευλογία με τη χάρη του Θεού. Αν οι μελόνιφοι δείχνουν τέτοια συμπεριφορά και υπάρχει κλίμα θυμού, αλαζονία, εγωισμού και ασέβεια, τότε ούτε ευλογία υπάρχει ούτε τίποτα σχετικό. Ποιο λοιπόν ο λόγο να ο θρησκευτικό η κοπέλα το έχει πάρει σε άλλο level. Ο, ο σεβασμό στην τελετή. Όχι ότι τελετή. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και όλε οι δεκαεντολέ. Αυτή θα έχει 35 στο μυαλό τη, να μην πω και 105. Να μάθετε να βλέπετε τι ευθύνε τη συμπεριφορά όλων. Να είστε κι εσεί τι αποστάκιδε και να βάζετε πάνω απ' όλα την τελετή και το σεβασμό στην τελετή. Την τελετή, ω τελετή, όχι ω μυστήριο. Γιατί αυτοί που πιστεύουν ότι είναι μυστήριο το μυστήριο του γάμου, σου λένε το μυστήριο έρχεται και ευλογεί. Σου λέει υποτίθεται λέει αυτό. Τη απαντάει μια φίλη. Θρησκευτική βάση δεν έχει και η γάμο βάπτιση, όντω. Πουθενά στην Εκκλησία μέχρι τώρα δεν υπήρχε να κάνει γάμο και μεταβάπτιση. Και μια χαρά την έκανε μετά ο εν λόγω ιερέα. Όπω και όλα τα μοντέρνα που κατά καιρού προσάρμοσε η Εκκλησία για να επιβιώσει τα χρόνια έχετε εσωτερικευμένο μισογυνισμό και πολύ μεγάλο. Μπράβο, Άντζη, καλά τη τα γράψες. Άλλωστε, πρώτα την ύφη κατηγορείτε στο σχολείο. Την κατηγορεί πρώτα και μετά κατηγορεί και το καμπρό για να δείξει αποστακισμό. Ακόμα απορώ πώ γίνεται να είμαστε μαζεμένοι τόσοι ετερόκλητοι άνθρωποι σε ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι. Για επειδή σα είπα, έρχονται και τα καθάρματα, έρχονται και τα τσογλάνια και μαθητεύουν εδώ πέρα. Για να μπορούν μετά να μα κάνουν bullying και να μα κάνουν νέκινγκ χρησιμοποιώντα ψυχοεκπαιδευτικού όρου. Γι' αυτό του βάζω σε απόκρυψη. Να πάνε στο καλό και να μα αφήσουν ήσυχου. Έτσι, γενικά από τι ευθύνε που λέτε ότι δεν βλέπει θέκλα, λέτε εσεί ότι δεν βλέπει θέκλα, από συνέπειε. Οι συνέπειε για τον γαμπρό και τον ιερέα ποιε ήταν. Μόνο η γυναίκα έχει ευθύνη που τόλμησε να χαλαρώσει τη στιγμή. Φαντάσου ότι περνάει σπίτι μαζί του. Αν κάτι με τρομάζει είναι να έχει αυτή η γυναίκα στο περιβάλλον της γυναίκε σαν εσά. Που θα τη λένε ότι λέτε εσεί εδώ και αναγκαστεί να παραμείνει με ενοχέ και από πάνω με αυτόν τον μισογύνη. Τη σκέφτομαι την κοπέλα πολύ από χθε. Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα η κυράτσα. Η σαποστάκια η κυράτσα. Να ξέρετε ότι οι ναρκιστέ τώρα κυκλοφορούν σε πιο εκλεπτισμένε μόρφε. Είναι και οι σαποστάκιδε. Και αυτό είναι ξεκάθαρα νέκιν, γιατί παρουσιάζονται ότι λένε κάτι καλό, ενώ στην ουσία ρίχνουν την κακία τους με τρόπο. Μια άλλη φίλη με τον τίτλο Yellow Freak, 4789, με το Handler Name, έχει γράψει. Όταν αν έχει σε βία σε τέτοια μέρα, σε τέτοιο χώρο, αναρωτιέμαι, είναι δυνατόν να είναι η πρώτη φορά. Αν αυτό ο άνθρωπο δεν συγκρατήθηκε από αυτέ τι ηθίκε σε άλλε χωρί μάρτυρε, έχει συγκρατηθεί αμφιβάλλω. Άρα η ανάγνωση του άντρα εύκολη. Βίαιο και με ευκολία μάλιστα. Έβαλε το εγώ του πάνω και από τον ιερό χώρο την ιερή μέρα. Δεν υπάρχει ίχνος σεβασμού ούτε σε Θεό ούτε σε άνθρωποι. Αυτή όμως που προχωράει σε γάμο μαζί του, τι συμβαίνει με αυτή. Το πάτημα του ποδιού είναι μια επιφανειακή ένδειξη του πως σκέφτεται. Στο βάθος τι υπάρχει. Δεν είναι η περίπτωση μεταστροφής ενός συζύγου που απειλεί και που έχουν παιδιά και δεν έχει χρήματα, στήριγμα και νιώθει αδύναμη και ανοχήρωτη και υπομένη κακοποίηση. Αυτή τώρα ξεκινάει. Και αποδέχεται τη θυματοποίηση τη μεταβαλίων και κλαδών. Εγώ θα έλεγα πω δεν είναι τώρα που ξεκινάει, γιατί ήδη έχουν παιδί το οποίο είναι και κάποια ηλικία. Άρα ο γάμο ουσιαστικά ξεκίνησε πολύ καιρό πριν. Η τελετή ήταν τώρα. Σύνδρομο Στοκχόλμη, υπερμεγέθη κάλο στον εγκέφαλο. Εγώ πιο πολύ είμαι εκνευρισμένη με αυτήν, γιατί είναι φυτό. Και γιατί μεθαύριο θα φέρει παιδιά μέσα σε ένα περιβάλλον βία, ήδη έχει φέρει παιδί μέσα σε ένα περιβάλλον βία και θα ζητάει να αντιληπηθούμε ενώ ήξερε από την πρώτη στιγμή που βαδίζει. Με αυτό το σχόλιο δεν συμφωνώ πλήρω, γιατί δεν γνωρίζουμε πότε η κοπέλα συνεξαρτήθηκε, κάτω από ποιε ηθίκε. Σίγουρα είναι συνεξαρτημένη τώρα, σίγουρα είναι υποταγμένη στο θήτη τη τώρα, σίγουρα είναι συμμέτοχη και δικαιολογεί το θήτη τη, όμω σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να βάλουμε το θύμα στην ίδια γραμμή με το θήτη. Το προφίλ με το Handler Cool 93, υπεύθυνη των πράξεων της. Το παιδάκι σου σκέψου, σίγουρα διαβάζει τα σχόλια. Αγάπησε τον εαυτό σου, λυπήσου το παιδάκι σου, θα το ξανακάνει, δεν σε αγαπάει. Φύγε πριν σε σκοτώσει. Ένα επωνίδιστο σχόλιο, το οποίο είδα απόψε, Βλέπω ότι κανεί δεν σχολιάζει την οικονομική επιφάνεια του γαμπρού. Για τι νύφη δεν ξέρω, αλλά ο γαμπρό έχει τον τρόπο του. Και το απαντάει μια φίλη. Δεν σχολιάζει κανένα, γιατί αν έχει χρήματα ο γαμπρό δεν τον κάνουν άνθρωπο. Τι να τα κάνει τα χρήματα, ζει στην κόλαση την ημέρα του γάμου σου και τη βάφτιση του παιδιού σου. Δεν κάνουν την ευτυχία τα χρήματα, τίποτα σημαντικότερο από την ηρεμία και την εσωτερική ευτυχία. Και απαντάει αυτός, Οικονομική επιφάνεια σημαίνει ότι η άλλη υπομένει έναν βλάκα για να μην πω τίποτα άλλο, για να μην χάσει την καλοζόηση. Και το απαντάω εγώ, πού το γνωρίζεις εσύ αυτό. Και αυτή τη στιγμή έχω να πω ότι γνωρίζω πολλές κοπέλες οι οποίες έχουν καλή οικονομική κατάσταση, μπορούν να ζήσουν μόνες τους, μπορούν να είναι ανεξάρτητες οικονομικά, έχουν καλοζόηση όπως το έχει γράψει εδώ πέρα και από μόνες τους, όμως επιλέγουν να παραμένουν με ένα βίο άνδρα λόγω της συνεξάρτησης. Και αυτό το σχόλιο είναι μισογενιστικό και αυτό το σχόλιο παραπέμπει στο ότι το μοναδικό κίνητρο που μπορεί να έχει η κοπέλα για να παραμείνει με αυτόν το βίο άνδρα είναι τα τυχόν χρήματα που έχει αυτός η οικογένεια του. Τελειώνω αυτό το βίντεο διαβάζοντας μια σειρά σχολείων η οποία με... Τι να πω... Με... Τι να πω, να πω... με σόκαρε, δεν με σόκαρε γιατί καθημερινώς βάζω συνεχώς, συνεχώς ανθρώπους που χειρίζονται προφίλ στο YouTube γεμάτα τοξικότητα, με γεμάτα τσογλανισμό σε απόκρυψη. Σε αυτό το νήμα σχολείου που θα σας διαβάσω τώρα, η Έλενα γράφει «Στο γεμάτο νέκινγκ μήνυμα που έλαβες στο βίντεο που μας εξιστορεί στη χειρότερη μέρα της ζωής σου, η εντό εισαγωγικών καλοπροαίρετη σχολιάστρια ανέφερε πως αυτά συνεβαίναν στο παρελθόν. Όχι παιδιά, αντιστοιχώς συμβαίνουν και σήμερα και θα συμβαίνουν όσο κυκλοφορούν γύρω μας ναρκισσάκια». Θυμάμαι θέκλα κάποτε ανέφερε πω οι νάρκειε επιλέγουν να λεκιάζουν σημαντικέ μέρε, για παράδειγμα γενέθλια, γάμου κτλ. Και, και μόλι διάβασα την είδηση, αυτό σκέφτηκα. Και τη γράφει μια άλλη φίλη. Ναι, όντω επιλέγουν τέτοιε μέρε. Γιατί άραγε, πόσο θλιβερό. Εδώ θα δω ότι επιλέγουν τέτοιε μέρε, επειδή αυτέ τι μέρε υπάρχει πολύ προσοχή από τον κόσμο και θέλουν να πάει όλοι πάνω του. Ούτε στην ύφη να πάει προσοχή, για παράδειγμα, στο γάμο, ούτε στο μωρό που θα βαφτιστεί σε κανένα, Να πάει όλοι πάνω του, ακόμη και με αρνητικό τρόπο. Και απαντάει μία χρήστρια, η οποία έχει το χάντλερ Εκατερίνη 22, που δεν ξέρω ποια είναι, δεν μπορώ να γνωρίζω ποια είναι, αλλά μόνο μπορώ να υποθέσω ότι έχει κάποια σχέση και συγγένεια με το γαμπρό ή αμήτι άλλο πλήρη ταύτιση. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε με ποιου ταιριάζουν κάποιοι να ταυτιστούν. Όντω, η νάρκη συλλεκιάζουν σημαντικέ μέρε, γιορτέ κλπ. Αυτό έκανε η νύφη, κατά την άποψή μου. Αμάβρωσε την πιο ευτυχισμένη μέρα τη ζωή τη. Τη λέει η Ελένη, επειδή του πάτησε το πόδι. Δεν συμφωνώ με αυτό, αλλά δεν πάβει να είναι έθιμο. Και έστω ότι το έπραξε επίτηδε, για ποιον λόγο πιστεύετε ότι το έκανε, Για να δείξει, α πούμε, ότι δεν σέβεται τι απόψει του. Ο μόνο λόγο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι ίσω περίμενε αυτή του την αντίδραση και ήθελε να δείξει στον κόσμο τι συμβαίνει πίσω από τι κλειστέ πόρτε του σπιτιού του. Και πάλι όμω αυτό είναι μια δική μου σκέψη, προφανώ λαθασμένη. Τέλο πάντων, με παραξενεύει η σιγουριά σα ότι η κοπέλα είναι νάρκησο. Και τη γράφει και μια άλλη φίλη, Η άποψη σα δείχνει τουλάχιστον ζήλια, κατά την άποψή μου. Και τη απαντάω κι εγώ, Η άποψη τη Εκατερίνη δείχνει το ποιόν της. Μπορεί να είναι και συγγενής του γαμπρού. Να τον χαίρεστε. Ε, δεν πάμε καθόλου καλά. Και βάζω και κάμποσα θαυμαστικά. Και της γράφει και μια άλλη φίλη. όχι, σκιάχτηκα από αυτό σου το σχόλιο. Μήπως το έγραψες κατά λάθο. Και απαντάει η ε. Εκατερίνη 22. Θέκλα τρίτο ευχαριστώ για το χαρακτηρισμό σας, αφού μάλιστα προέρχεται και από επιστήμονα. Πάντως, πολλή φαντασία έχετε. Έγραψε πολύ αντιπολί, έγραψε επίρρημα αντι... επίθετο τέλο πάντων. Και μη βιάζεστε να κρίνετε. Ερώτημα. Είναι ή δεν είναι άρχισο συνηθί με την πράξη τη. Απαντάει και στην Αλεξάνδρα, γιατί σκιάχτηκε, δεν ενοχλήθηκε ο γαμπρό. Και γράφει και στην άλλη που τη είπε ότι ζήλεψε. Ναι, ζήλεψα το χαστούκι. Μάθετε να ακούτε κι άλλη άποψη. Γράφει και σε μένα Κακεντρεχή ο χαρακτηρισμό σα για το ποιό μου. Δεν έχετε μάθει να ακούτε και μια άλλη άποψη και κατευθείαν προβαίνετε σε ανίκιου χαρακτηρισμού. Είναι ποιόν και αυτό. Ναι, μια ψυχολόγο που κάνει ψυχοεκπαίδευση και έρχεται ο καθένα και γράφει σχόλια κάτω από το βίντεο ότι στο κανάλι τη που είναι ο προσωπικό τη, χώρο τη δουλειά τη, το οποίο σχόλια μετριάζει για να προστατεύει την ψυχική ηρεμία των ψυχοεκπαιδευόμενων, βιάζεται να κρίνει. Ενώ αυτοί που βρέθηκε από το πουθενά να γράψει αυτές τις κακίες, δεν είναι αυτό που κάνει. Τη λέω κακεντρεχής είναι ο δικός σου χαρακτηρισμός για το θύμα βίας, πως ήταν αρκισίστρια και αυτή φταίει. Αυτό ήταν κακεντρεχή χαρακτηρισμό, απαράδεκτος. Δεν τρέπεσαι καθόλου να επαναθεμητοποιήσει το θύμα. Και απαντάει αυτή ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Και τη λέω κι εγώ, αυτό κάνει δηλαδή, γι' αυτό επιτίθεσαι και απαντάει και μία ψύχρεμη χρήστη. Τι άλλο θα ακούσουμε το 2024. Αυτή το θύμα από τη Χαστούκησα. Θλίψη και μόνο ντροπή. Αυτά κάτω από το βίντεο. Αυτό το κανάλι Εκατερίνη 22 είχε γραφτεί το 2014. Δεν είναι καινούριο προφίλ. Δηλαδή είναι κάποιο προφίλ που με βάλει σε απόκριψη και ήρθε για να πει τι αρλούμπε όπω κάνουν κάποιοι. Προφανώς είναι ένα πρόσωπο το οποίο ταυτίστηκε με το γαμπρό. Τώρα γιατί ταυτίστηκε με τον καμπρό, ο Θεό και η ψυχή τη μπορεί να έχει παρόμοιο χαρακτήρα με τον καμπρό ή μπορεί να είναι συγγενή του καμπρού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Το σχόλιο το οποίο άφησα τελευταίο και το οποίο καρφίτσωσα πάνω από το βίντεο είναι το σχόλιο τη Ζακ Αλεξάνδρ. Όπω σα έχω πει, η Ζακ Αλεξάνδρ είναι ένα πρόσωπο το οποίο γράφει με ψευδόνυμο στο κανάλι μα, τη γνωρίζω εγώ προσωπικά, είναι Ελληνίδα Αλεξάνδρ και με σπουδέ νομική και με άλλε σπουδέ, με σπουδέ σε πολύ ψηλό επίπεδο, η οποία εργάζεται, ζει και εργάζεται στην Αμερική και γράφει εξαιρετικά σχόλια. Γράφει λοιπόν, επικίνδυνε διαδρομέ, ενημέρωση, αφύπνιση, ψυχοεκπαίδευση, προστασία. Όλα τα παρακάτω που γράφω αφορούν ετερόφυλα και ομόφυλα ζευγάρια. Οι μορφέ τη βία είναι λεχτική, ψυχική-ψυχολογική, συναισθηματική, σωματική, σεξουαλική, οικονομική, πολιτιστική, θρησκευτική, παραμέληση, απουσία ενσυναίσθησης, έλλειψη φροντίδας. Η βία σε οποιαδήποτε μορφή έχει καθιερωθεί ως μέθοδος σοφρονισμού, ελέγχου, χειραγώγησης, πειθαρχία και εργαλείο για τη διατήρηση της ιεραρχίας σε εργασία, οικογενειακή αστεία, όπως επίσης η βία σε οποιαδήποτε μορφή Αποτελεί ασπίδα εντό εισαγωγικών προστασία των πατριαρχικών, συντηρητικών και θρησκόληπτων κοινωνιών. Σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων, αρχή γνωριμία ή σχέση γάμου, το nagging, το gaslighting, το ghosting, το love bombing, το hoovering, το stonewalling, το mansplaining, το stealthing, το αποκαλάiping, τα βία ξεσπάσματα, εξύβριση, ρήψη αντικειμένων, απειλέ πρόκληση πόνου, τραυματισμοί, μιλάει για όπλα του ψυχολογικού πολέμου εδώ η Ζάξ, αποτελούν μεθόδους εκμετάλλευσης, κακοποίησης, εξευτελισμού, συναισθηματικής χειραγώγησης, μηδενισμού της ύπαρξης, κατάργησης των ατομικών ελευθεριών και καταπάτησης των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Το coercive control, εξουσιαστικός καταναγκαστικός έλεγχος, συναντάται πια και στην αρχή μιας νέας γνωριμίας, και σε και σε ζευγάρια. Οι κακοποιητέ και οι κακοποιήτριε δεν διστάζουν να ελέγχουν ακόμα και τον τρόπο που μιλάτε, εκφράζεστε. Σα δημιουργούν την αίσθηση πω σα επιβραβεύουν, μα καταλήγουν να σα ακυρώνουν ώστε να κυριαρχούν. Φροντίζουν να ενημερώνονται για το παρελθόν σα, ακόμη και από πρόσωπα του οικείου περιβάλλοντό σα, διασταυρώνοντα έτσι, αν λέτε αλήθεια, ψέματα. Εκφράζουν την επιθυμία να γνωρίσουν κάθε πρώην, άνδρα ή γυναίκα, ώστε να ακυρώνουν τα προσωπικά σα κριτήρια, και να ανεβάζουν τον εαυτό τους σε βάθρο με λέξεις κλειδιά όπως φροντίδα, προστασία, ενδιαφέρον, νιάξιμο, αγάπη. Δηλαδή εγώ σε αγαπάω, εγώ σε φροντίζω, εγώ σε προστατεύω, εγώ νοιάζομαι για σένα, εγώ έχω ενδιαφέρον για σένα και σας δημιουργούν ενοχές αφού εσφαλμένα πιστέψατε πως σας εγκλωβίζουν. Δηλαδή, σα εγκλωβίζουν, σα λένε όμω ότι εγώ τα κάνω όλα αυτά επειδή σ' αγαπάω και σε νοιάζομαι, και έτσι σα δημιουργούν και ενοχέ από πάνω. Το σχέδιο τους ξεκινά με την απομόνωση από το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον, κάνοντας σας να πιστεύετε πως είναι τα μόνα άτομα στο οποία μπορείτε να βασίζεστε. Συνεχίζουμε τον έλεγχο της καθημερινότητας. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εργασιακό περιβάλλον, κοινωνικός τίτλος, τηλεφωνικές επαφές, χρησιμοποιώντας εφαρμογές εντοπισμού, ακόμα και συσκευές τεχνολογίες. Εδώ η Ζάκς μιλάει για τα διάφορα Τεχνάσματα που χρησιμοποιούν αυτοί οι ελεγκτικοί άνθρωποι που κάνουν τον καταναγκαστικό έλεγχο, τον εξουσιαστικό έλεγχο, το coercive control, οι οποίοι μπορεί να κατεβάσουν και μια εφαρμογή στο κινητό σα ή να βάλουν κοριού για να σα ελέγχουν. Το σχέδιο του συνεχίζεται με την άρνηση τη ελευθερία σα. Σα απομακρύνουν από την εργασία, τη φίτηση και την πρόσβαση σε οτιδήποτε σα εξασφαλίζει αυτονομία και οικονομική δύναμη, χτίζοντα έτσι ένα καθεστώ τρόμου. Μία μορφή ψυχικής, σωματικής ομοιρίας. Επί καθημερινής βάσης σας επικρίνουν και δεν διστάζουν να χρησιμοποιούν υβρεολόγιο, να σας βρίζουν δηλαδή, στερώντας σας την αυτοεκτίμηση. Ένα από τα βασικά τους εργαλεία είναι ο περιορισμός σας σε τραπεζικούς λογαριασμούς έως και η τελική σας απομάκρυνση, ώστε να μην έχετε τη δυνατότητα να φύγετε από τη σχέση. Τουλάχιστον έτσι πιστεύουν ελέγχουν τα ρούχα που φοράτε, σε μερικές περιπτώσεις δεν επιτρέπουν την αγορά προσωπικών αντικειμένων, ο έλεγχος συνεχίζεται στο φαγητό, τον ύπνο αλλά και στην προσωπική σας υγιεινή. Δίχω καμία συστολή, δίχω καμία αντροπή δηλαδή, σα επιφορτίζουμε όλε τι οικιακέ εργασίε, ελέγχοντα ακόμα και τον τρόπο που τι κάνετε. Αν έχετε κάποιο ζώο συντροφιά, δεν διστάζουν να το διώξουν ή και να σα απειλήσουν με τη ζωή του. Το coercive control, εξουσιαστικός καταναγκαστικός έλεγχος, είναι η αρχή της ψυχοσυναισθηματικής και σωματικής σας εξόντωσης. Οι σκοτεινές, ναρκισιστικές, ψυχοπαθητικές, σαδιστικές προσωπικότητες σας θεωρούν χτήματα τους. Λειτουργούν ιδιοκτησιακά και οργίζονται στη σκέψη πως το αντικείμενο τους μπορεί να βρει τρόπους διαφυγής. Με αποτέλεσμα να απειλούν ακόμη και μέλη της οικογένεια σας. Stalking, stalkers. Αυτοί οι οποίοι κάνουν ενοχλητική, αιμονική παρακολούθηση. Εμμονικοί, παρενοχλητικοί διώκτε. Δεν είναι μόνο τα άγνωστα σε εσά πρόσωπα. Stalkers. Δηλαδή μπορεί να σα κάνω stalking και να είναι stalkers, όχι μόνο τα άγνωστα σε εσά πρόσωπα. Μπορεί να είναι και οι ίδιε εσεί οι σύντροφοι, οι ίδιες οι άντρε, οι σα οι γυναίκε. Άτομα τα οποία αιμονικά ρωτούν για το παρελθόν σα, επιμένουν με έναν απόλυτα κακοήθη τρόπο ώστε να ρωτούν λεπτομέρειε για τη σεξουαλική σα ζωή. Δεν αντιλαμβάνονται πω είστε ένα άνθρωπο με διαφορετική προσωπικότητα και χαρακτήρα. Σα εξαναγκάζουν σε σεξουαλικέ πράξει. Δεν σέβονται τι φιλίε σα, την ανάγκη σα για μοναχικότητα, τι προσωπικέ σα στιγμέ, το κοινωνικό, εργασιακό, οικογενειακό σα περιβάλλον. Δεν αφουγκράζονται την επιθυμία σα για προσωπική εξέλιξη, την ανάγκη σα να φροντίζετε τον εαυτό σα και το δικαίωμά σα στη μάθηση. Δεν έχουν θέση στη ζωή σα. Δεν δικαιούνται δεύτερη ευκαιρία, ούτε καν δεύτερο ραντεβού. Είναι Ευαγγέλιο τα, ρο... τα λόγια τη Ζακ. Ευαγγέλιο. Με την ουσιαστική έννοια, όχι με την τελετουργική που λέγει άλλη πριν. Αν θέλετε η ζωή σα να μην γίνει βορρά στα χέρια των κακοποιητών, αφαιρώντα κυριολεκτικά το χαμόγελο σα, ίσω και το καρδιοχτύπη σα, να σα κάνω δυστυχισμένου δηλαδή και να σα σκοτώσουν, ξεριζώστε από το μυαλό σα τι διαταγέ τη pop κουλτούρα το σεξισμό, τα κοινωνικά στερεότυπα, τους ψυχοπαθολογικούς έρωτες, την επιβολή τοξικών σχέσεων, κλείστε τις δρογμές της συνεξάρτησης, αφήστε τον εαυτό σας στον δρόμο της ψυχοεκπαίδευσης, της ψυχοθεραπείας και της προσωπικής πνευματικής εργασίας και νιώστε πραγματικά πως είναι να σας κρατούν το χέρι δίχως να το θρηματίζουν φοβερή ατάκα αυτή. Νιώστε πως είναι πραγματικά να σας κρατούν το χέρι δίχως να το θρηματίζουν πώς είναι να σας βλέπουν και όχι απλώς να σας κοιτούν. Και πώς είναι να σας αγαπούν για όλα αυτά που είστε και για όλα αυτά που θέλετε να γίνετε, δίχως να αποδοπατούν τις προσωπικές σας ελευθερίες και δίχως να βυθίζουν την ύπαρξή σας στο πιο βαθύ σκοτάδι, φιλικά πάντα. Επέλεξα επίτηδε να τελειώσω αυτό το βίντεο με το κείμενο τη γιατί θεωρώ ότι το κλείνει με ένα πολύ όμορφο, με ιδανικό τρόπο. Θα εξηγήσω κάποιε λέξει άγνωστε αυτή τη στιγμή. Η λέξη stealthing που χρησιμοποιεί η Ζάξ είναι η πρακτική κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής να αφαιρεί το προφυλακτικό ο ένας από τους δύο συντρόφους χωρίς να το γνωρίζει ο άλλος και χωρίς να συγκατατίθεται το οποίο θεωρείται ουσιαστικά ως σεξουαλική επίθεση ή βιασμός και είναι ποινικά κολάσιμη πράξη. Stealthing. Κατά την ώρα της σεξουαλικής πράξης, ο ένας από τους δύο συντρόφους αφαιρεί το προφυλακτικό χωρίς τη συγκατάθεση και τη γνώση του άλλου συντρόφου. Η λέξη «mansplaining» σημαίνει ένα άνδρας να μιλάει σε μία γυναίκα σαν πως και αυτή η γυναίκα είναι βλάκας και ανόητη και δεν γνωρίζει κάτι και πρέπει ο αυτός που είναι άνδρας και τα ξέρει όλα να τις εξηγήσει. Είναι μία λέξη που βγαίνει από δύο συνθετικά, το «man» Άνδρας και το explain που σημαίνει εξηγώ και mansplaining σημαίνει ένα άντρας να μιλάει υποτιμητικά, μη σεβαστικά σε μια γυναίκα, σαν να είναι βλάκα σε αυτή η γυναίκα και αυτό πρέπει να τη εξηγήσει γιατί αυτή λόγω τη γυναικεία τη φύση του μισογενισμού, του άνδρα φυσικά δεν μπορεί να καταλάβει. Mm. Το, το, το αποκλάιψινγκ -απο που αναφέρει η Jax είναι η τάση που έχει κάποιο όταν βγαίνει ραντεβού, όταν δημιουργεί μια σχέση, να νιώθει πω έφτασε το τέλο του κόσμου. Και αυτή είναι η τελευταία του σχέση, η τελευταία σχέση που μπορεί να κάνει. Οπότε να ανέχεται τα πάντα, γιατί νιώθει ότι αυτή είναι η τελευταία του σωτηρία, αυτή η σχέση. Αυτό είναι το αποκαλύψιν και εννοεί φυσικά ότι ένα σύντροφο ο οποίο ασκεί coercive control, εξα, καταναγκαστικό έλεγχο, κάνει το θύμα του να πιστέψει ότι μετά από μένα δεν υπάρχει κανεί. Μετά από μένα δεν έχει καμία απολύτως σωτηρία. Το love bombing ξέρουμε τι είναι. Στην αρχή μια γνωριμίας ένα κακοποιητικό άνθρωπο βομβαρδίζει με αγάπη τα μελλοντικά θύματα, τους, ώστε να πέσουν εύκολα στην παγίδα του. Το hoovering επίση ξέρουμε τι είναι. Κάποιο να μα αναρωφά πίσω σε μια κακοποιητική σχέση, κάνοντα παροδικό love bombing, παροδικό βομβαρδισμό αγάπη, για να μα ξαναφέρει πίσω, να μα ξανακακοποιήσει. Το stone walling επίση γνωρίζουμε τι είναι. Είναι η τιμωρία τη σιωπή. Άρα, η Ζακ σε αυτό το συγκλονιστικό σχόλιο, σα λέω κάτω από το βίντεο, σχόλια ω ψυχολόγο για γάμο όπου ο γαμπρό χτύπησε την ύφη, πήγε αστυνομία, λόγω γάμος έγινε. Ε, είναι αυτό το σχόλιο καρφίτσωμένο Το σχόλιο της Ζακ έτσι ακριβώ όπω το έχει γράψει, Επίτηδες επέλεξα να το διαβάσω τελευταίο, γιατί θεωρώ ότι κάνει το καλύτερο κλείσιμο σε αυτό το βίντεο, σε αυτό το βίντεο που έκανα μια πρώτη και δεύτερη ανάγνωση. Επιλεγμένων σχολείων κάτω από το βίντεο. Το βίντεο με τον τίτλο «Ο Σχόλιο ψυχολόγο για γάμο που ο γαμπρό χτύπησε την ύφη, πήγε αστυνομία, αλλά ο γάμος έγινε είναι 318. Φαντάζομαι ότι μέχρι να βγει αυτό το σχόλιο θα έχει και περισσότερα. Ε... Α, τώρα βλέπω ένα εσχρό σχόλιο. Ένα εσχρό σχόλιο. Πώς το λένε, Α! να γιάσει το χέρι του. Εκτός από ψυχολόγος είστε και τέρμα φεμινίστρια από ό,τι καταλαβαίνω. Το να πατάει νύφη το πόδι του γαμπρούλε αυτός ο Κώστας για είναι μια πράξη έλλειψη σεβασμού και προσβολή στον άντρα από εκείνη την ώρα παντρεύεται. Α, αγάπη μου, ο άντρας νυμφεύεται εκείνη την ώρα, δεν παντρεύεται, η γυναίκα παντρεύεται. Σαν φεμινίστρια αποφεύγετε να κρίνετε αυτή την πράξη, το να κρίνετε στο δεύτερο προσωπικό είναι με έψιλο, Σε βάθο και τρέχετε να κρίνεται, πάλι είναι σε, δευ... Ε του δευτεροπληθυντικού, πληθυντικού, την αντίδραση του γαμπρού. Η φεμινίστρια ανήκει σε την ψυχολόγο. Θέλω να σου πω ότι αυτό το τοξικότατο μισογενιστικό σχόλιο που έγραψες και το διαβάζω τελευταίο τελικά, Ζάξ, βρέθηκε κάποιο που να έχει κάνει πιο... πιο δυνατό σχόλιο από σένα και να το βάλουμε τελευταίο. Αυτό το σχόλιο είναι δυστυχώς ένα typical σχόλιο, ένα τυπικό σχόλιο το οποίο θα έγραφε κάτω από ένα βίντεο ψυχοεκπαίδευση, ένα άνθρωπο ο οποίο δεν έχει καμία γνώση του τι σημαίνει ψυχοεκπαίδευση και δεν έχει καμία γνώση των αρχών και αξιών που πρεσβεύω ως ψυχολόγος και ω ψυχοεκπαιδεύτρια. Εάν κάποιο έχει παρακολουθήσει έστω και 10 βίντεο από το κανάλι μα, από τα πάνω από 5.000 βίντεο που υπάρχουν, θα γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν κάνω διαχωρισμό ανάμεσα στα φύλλα ότι δεν θεωρώ ότι όλοι οι άνδρε είναι κακοί και όλες οι γυναίκες είναι καλές. Και όπως έγραψε και η Ζακ στο καταληχτικό σχόλιο, αυτό είναι μια πορδή που μπαίνει προς το τέλος, το σχόλιο της Ζακ είναι το καταληκτικό, όπως έγραψε και η Ζακ στο καταληχτικό σχόλιο, Κακοποιητέ, κακοποιήτριε μπορεί να είναι από όλα τα φύλλα, από όλου του ερωτικού προσανατολισμού. Δεν παίζει ρόλο το φύλλο, δεν παίζει ρόλο ο τύπο τη σχέση, παίζει ρόλο ο άνθρωπο. Αν είναι καλό άνθρωπο ή αν είναι σκατάνθρωπο. Και σε αυτό το κανάλι έχω πει πάρα πολλέ φορέ ότι υπάρχουν και γυναίκε ναρκιστίστριε, υπάρχουν και γυναίκε που είναι τσογλάνια οι οποίε κακοποιούν του άντρε του. Και επειδή. Δεν γνωρίζω την κοπέλα προσωπικά του περιστατικού αυτού που σχολιάζουμε και σχολιάζουμε με βάση όσες πληροφορίες έχουμε σε σχέση με το περιστατικό, επιβεβαιωμένες ή μη κάνοντα ένα δημόσιο διάλογο προκειμένου να ευαισθητοποιηθούμε ο καθένα για να φωτίσουμε τα δικά μα σκοτάδια. Θέλω να πω το εξή. Υπάρχει μεγάλη περίπτωση η κοπέλα αυτή να είναι επίση ναρκισίστρια. Όχι ναρκισίστρια επειδή πάτησε το πόδι του γαμπρού και ακολούθησε ένα βλαχομπαρό κέθιμο. Όχι γι' αυτό. Υπάρχει περίπτωση να είναι ναρκισίστρια επειδή με την κίνηση της να συνεχίσει το γάμο καταδίκασε το παιδί της να μεγαλώσει σε μία κακοποιητική σχέση. Έβαλε πάνω από την προστασία του παιδιού της τη δική της αθέλετε κατάσταση με αυτόν τον τύπο. Ίσως το δικό της ανταγωνισμό. Σε πολλά ζευγάρια που υπάρχει σωματική βία και φαίνεται προς τα έξω μόνο αυτός ο οποίος δέρνει και χτυπάει μπορεί Εάν συνεχίζεται με μακρόν αυτή η κατάσταση και το θύμα της σωματικής βίας δεν σηκώνεται να φύγει και συμπαρασύρει στον όλεθρο και τα παιδιά του, το θύμα της σωματικής βίας που συνήθως είναι η γυναίκα, μπορεί και ένας άνδρας να είναι θύμα σωματικής βίας σε μια σχέση, το θύμα της σωματικής βίας να είναι ένας ναρκισιστής χαμηλότερου βαθμού από το θήτη της σωματικής βίας. Μπορεί να ισχύει και αυτό. Γιατί σίγουρα αν μια γυναίκα έχει την ευκαιρία να ξεφύγει από έναν άνδρα κακοποιητή, ο οποίο την κακοποιεί την ημέρα του γάμου τη, ενώ έχει ήδη και παιδί. Και αρκετοί από του συγγενεί τη, εγώ νομίζω πω δεν είναι όλοι συγγενεί τη, αλλά δεν μπορώ να γνωρίζω, προσφέρονται να τη στηρίξουν, ίσω, λέω ίσω, δεν γνωρίζω, να παραμένει σε αυτή τη σχέση λόγω τοξικότητα τη σχέση και για να συνεχίσει έναν τοξικό ανταγωνισμό με τον ναρκιστή μεγαλύτερου βαθμού στη σχέση. Δεν είναι αυτό σίγουρο, δεν το ξέρω σίγουρα. Λέω: υπάρχει μια πιθανότητα. Και το έχουμε συζητήσει αρκετέ φορέ και στη θεραπεία με ανθρώπου, ιδιωτικά όσο είχα το γραφείο, αλλά και στι ψυχοεκπαιδευτικέ ομάδε που έχουμε εδώ στο κανάλι μα. Στη συμμετοχή. Παράδειγμα: Έρχεται μια γυναίκα 50 ετών και λέει: Εγώ έχω μεγαλώσει πολύ δύσκολα, γιατί ο πατέρα μου χτυπούσε συνεχώ τη μάνα μου, την κακοποιούσε και η καημένη η μάνα μου δεν έφευγε από εκείνο το γάμο για μα τα παιδιά. Και όταν με τη βοήθεια της ψυχοεκπαίδευσης ή και της ψυχοθεραπείας καταλάβει καλύτερα τις δυναμικές των σχέσεων των γονιών της να αναγνωρίσει ότι και η μάνα της ήταν επίσης ναρκισίστρια, αλλά ευάλω την ναρκισίστρια. Κρυφή ναρκισίστρια, η οποία γονιοποιούσε τα παιδιά της προκειμένου να συνεχίσει να φτιάχνεται από την τοξικότητα της κακοποιητικής σχέσης με τον άνδρα της, όπως ήταν μεγαλύτερης έντασης ναρκισιστής ισχύει και αυτή η ανάγνωση. Ισχύει και αυτή η πιθανότητα. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι οι γυναίκες είναι όλες καλές και οι άνδρες όλοι κακοί. Ούτε ότι όλοι οι άνδρες είναι καλοί και όλες οι γυναίκες είναι κακές. Είμαι εξίσου εναντίον του μισανδρισμού όπως είμαι εναντίον και του μισογυνισμού. Σε καμία περίπτωση δεν βάζω ούτε το φίλο μου, ούτε οποιαδήποτε πολιτική τοποθέτηση πάνω από την επιστήμη μου, πάνω από την ανθρωπογνωσία μου και πάνω από τη δέσμευσή μου στη ψυχοεκπαίδευση. Αυτά είχα να πω. Συγγνώμη για την ένταση, βγήκε τεράστιο το βίντεο, αλλά νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο σε πολλούς οι οποίοι μου γράφετε και σε προσωπικά μηνύματα ότι διαβάζετε πράγματα και θάματα στα σχόλια κάτω από ιστοσελίδε ειδήσεων που μεταδίδουν πληροφορίε για την είδηση αυτή, κάτω από βίντεο ειδήσεων, ρεπορτάζ και ούτω καθεξής. Σα στέλνω την αγάπη μου και χρειάζεται να είμαστε σε εγρήγορση, σε πνευματική και ψυχική εγρήγορση. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλου όσοι γράψατε πνευματικά σχόλια, σχόλια με ουσιαστικό και βαθύ περιεχόμενο, αρκετά από τα οποία διάβασα και σε αυτό το βίντεο. Και προσέχετε να προσέχουμε από την τοξικότητα σε όλες τις μορφές και τις φανερές αλλά και τις κεκαλυμμένες. Και Η κοινωνία μας έχει πολύ δρόμο ακόμη για να γίνει μια ουσιαστικά ανθρωπιστική, πολιτισμένη και ασφαλής κοινωνία. Το εύχομαι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου γι' αυτό. Ξέρω ότι δεν μπορώ να σώσω τον κόσμο, αλλά ό,τι μπορώ να κάνω θα το κάνω. Σας αγαπώ.